Ο πρώτος σύλλογος τον Ιούλιο έκλεισε τα 20 του χρόνια. Είναι πανηγυρική συνάντηση. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο για την αμέριστη παράσταση προς τον σύλλογο και τη συμμετοχή του Δήμου σε αυτή την εκδήλωση. Θα σας πω τρία πράγματα για αυτό το χώρο, τα οποία και εγώ τα άμαθα πρόσφατα. Το 32, σε αυτό το χώρο υπήρχε μια καλύβα με σύλλα και φτέρες, την οποία την είχαν κάνει οι πρωτέοι και ερχόντουσαν εδώ και καλλιεργούσαν πατάτες, τα πατάρια που βλέπετε εδώ πέρα, αυτή την έννοια είχαν. Το 54 κάποιοι ορειβάτες παλιοί της Φλόρινας, ο Μίλκας ο Βασίλης, ο Πέτρου ο Θανάσης και ο Μάκης ο Παγίνας αποφάσισαν να το κάνουν πέτρινα. Για κάποια χρόνια ήταν ανενεργό το καταφύγιο. 78 με 80 μπήκε ο σύλλογος, όχι ο σύλλογος, τότε δεν υπήρχε ο Θεός, αλλά τα τωρινά μέλη του συλλόγου το ανακατασκευάσαν και το κάνουν σε αυτή τη μορφή. Έκτοτε το διαχειριζόμαστε και προσπαθούμε να το έχουμε σε καλή κατάσταση. Για φέτος ήταν να γίνει έγινε η μελέτη να γίνει μια προέκταση ώστε να μπορούν να κοιμηθούν 10 με 12 άτομα και να γίνει πιο ανθρώπινο. Με τη συμβολή του Δήμου και της Δημοτικής Αρχής πιστεύω να τα καταφέρουμε. Ευχαριστήσω και εγώ το Σύλλογο για την πρόσκληση που μου έκανε για να έρθω εδώ σε αυτήν την ωραία περιοχή. Πρέπει να πω ότι είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι. Είναι εξαιρετικό το μέρος αυτό. Και όπως είπε και ο πρόεδρος, δεν είσαι Γιάννη, ναι. Όπως είπε και ο πρόεδρος, συνδράμουμε ως Δημοτική Αρχή σε ό,τι ζητήσει ο Ορειβατικός Σύλλογος και στις εκδηλώσεις αλλά και σε θέματα τα οποία όπως προανέφερε θα χρειαστούν δηλαδή υλικά για να προχωρήσουν στην κατασκευή της επέκτασης. Εμείς είμαστε πάντα δίπλα σε όλους τους συλλόγους, ειδικά στους συλλόγους τους ενεργούς αυτούς οι οποίοι παρουσιάζουν και σημαντικό έργο. Όπως είναι ο Ορειβατικός Σύλλογος, όπως είναι ο Σύλλογος των Μανιταρόφιλων που θα έχουμε σύντομα και μια εξαιρετική εκδήλωση μεγάλη. Και οποιοδήποτε άλλο σύλλογος δηλαδή επιθυμεί να κάνει μια εκδήλωση μεγάλη πανελλήνιας εμβέλειας, και αν όχι πανελλήνιας ας πούμε μεγάλου τμήματος της Ελλάδος, τότε πλέον θα είμαστε αρρωγοί και θα βοηθήσουμε και οικονομικά και με μηχανικά μέσα ό,τι χρειαστεί και με υλικά μέσα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ, χρόνια πολλά και να είστε πάντα έτσι.